εκείνη του λέει: Ναι, θες να παντρευτούμε, μ' αγαπάς. Αλλά δεν γίνεται, του λέει, να τραγουδάς και να παίζεις. Σε θέλω όλο δικό μου. Οπότε συμφωνεί εκείνος και έτσι λέει: Εντάξει, αλλά τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Του λέει: Μη σε νοιάζει. Έχω το δικαίωμα να ανοίξω φαρμακείο, να γίνεις σπετσιέρης, φαρμακοποιός δηλαδή. Εκείνος, υμνώντας την αγάπη και όλα για την αγάπη, δέχεται, αφήνει το λαγούτο και το τραγούδι. Τότε ένας φίλος αποφασίζει και του γράφει ένα γράμμα όταν έχασε τον αδερφό του, το Αριστίδη, που ήταν πολύ φίλη. Ακούστε τι του λέει. Να διευκρινίσουμε ότι ο Μπαξές έγινε φαρμακοποιός, σπετσιέρης όπως λένε. Δεν φαίνεται καλά, ρε. Αφαρόμαχε. Ψυχραιμία έχει. Δεν φαίνεται καλά. Γιατί, άμα δεν το... Έτσι, άμα δεν γίνει το προκαταρκτικό, είναι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε. Ό,τι κάνει, δεν φαίνεται. Ναι, έτσι, μην πιάνεσαι. Είσαι κόκορα. Λοιπόν... Ο άνθρωπος είχε μαραζώσει, δεν έκανε για φαρμακέμπορα σπετσιέρης. Ήταν γεννημένος να παίζει λαγούτο και τραγουδί. Ο Μπαξεβάνης. Με το Ροδινό που έπαιζε αυτός. Αυτός ο Μπαξεβάνης. Ένας ήταν αυτός. Από εδώ κουνάει. Λοιπόν, εμαράζωσε ο άνθρωπος. Πέθανε 63 χρονών. Από το μαράζι του. Και όλοι οι φίλοι πιένα του λέγανε γιατί δεν παίζεις, γιατί δεν παίζεις. Και πάντα ήταν οι κατσούφες. Γιάννη, σκίσε τις συνταγές και κάψε το κινήνο και πιάσε στα χρυσό χέρα λαγού το μαντολίνο. Μ' αυτά τον πιο καλό γιατρό εσύ τον παραβγαίνεις, γιατί οι ανθρωπίνες πληγές γέννης. Κι αν τύχει κι έρθω αρρώστος, μη μου συστήσεις χάπη, Γιάννη. Μα πιάσε το λαγούτο σου και μίλα μου για αγάπη. Γιάννη Μπαξέ. Πότε θα δεις από ψηλά δυο αστέρια να κυλήσουν, δυο αγαπημένων ψυχές να σε γλυκό φιλήσουν. Ψυχές δυο φίλων που φυγά σα γυρίζει το ταξίδι, η μια θα είναι του Ροδινού, η άλλη τα Αριστίδιου, η μια θα είναι του Ροδινού. Θα πω άμα θέμα, από μπορεί
χλετήσει για να μην τα ξέρω.